Καλημέρα σε όλους. Σήμερα δεν θα κάνουμε άλλες εργασίες στο υπέροχο μας αυτοκίνητο, αυτό το θεσπέσιο αριστούργημα που είναι λες και βγήκε από το βυθό της θάλασσας. Νομίζω ότι είναι πιο σάπιο και από τον Τιτανικό σήμερα. Σήμερα θα κάνουμε εργασίες σε ένα άλλο αυτοκίνητο, το οποίο είναι και αυτό φυσικά αερόψυκτο, τι άλλο θα μπορούσε να ήταν. Είναι και αυτό Volkswagen. Λοιπόν, είναι ένα αυτοκίνητο που φαίνεται κάπου εκεί πέρα έξω. Είναι ένα αγροτικό ενός φίλου μας από την Οριστιάδα, το οποίο είναι κλασικό αγροτικό, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο ακόμα, αλλά θα γίνει ιδιαίτερο κι αυτό φυσικά. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι το αμάξι του φίλου μας Γιάννη, πάρετε λίγο μια ιδέα. Όπως έχετε καταλάβει έτσι από το πρώτο σημάδι το τι θα γίνει στο αυτοκίνητο, έχει βάλει το σωστό λάστιχο ο άνθρωπος για να μπορεί να κυκλοφορεί τα αμάξι του καθημερινά. Αυτό λοιπόν είναι το αυτοκίνητο του Γιάννη, ένα απλό αγροτικό που όμως έχει πάρα πολλά αντρακτικά εδώ πέρα πίσω, δεν θα δούμε τώρα. Λοιπόν, έχει κάνει επισκευή στο κινητήρα σε ένα... Έλα ρε μαλάκα, πού είσαι? Έλα, τι μυρίζεις? Λοιπόν, έχει κάνει επισκευή τον κινητήρα, δεν τον έχουμε ανοίξει ποτέ. Ωραία. Έχει αλλάξει κλινδροπίστωνα και έχει κάνει και ένα σέρβις κεφαλές. Το μοτέρ του είναι γενικότερα από επισκευή. Μόλις το πήρε από το συνεργείο, βλέπουμε εδώ πέρα κάτι λάστιχα πατεντούλες έχουν παίξει εδώ. Και από εδώ λίγο πατεντίτσα. Εδώ κάποιο το έφτιαξε αυτό. Τέλος πάντων, τα μάξι βλέπετε ότι θέλει λίγη δουλίτσα για να γίνει. Αλλά πρέπει να πούμε ότι δεν είναι όλα τα αυτοκίνητα για να ξεσαπίζονται. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο θα μείνει έτσι όπως είναι, ρατήλα τρελή, μέσα στη σκουριά και τη σαπίλα. Βλέπουμε εδώ πέρα πόσο χάλια μπορεί να είναι αυτός ο προφυλακτήρας. Τέλειος όμως, έτσι πρέπει να είναι, για το λόγο που το έχει πάρει ο ιδιοκτήτης. Ίσα να προχωράει θέλουμε. Εδώ βλέπετε το πιο σάπιο φανάρι, αλλά είναι τέλειο. Είναι τέλειο. Λοιπόν, αυτά τα μάξι λοιπόν, παιδιά, θα γίνει low and slow. Πάμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε τις εργασίες. Το πρώτο μέρος που θα χαμηλώσουμε είναι το πίσω. Κοιτάξτε πώς θα χαμηλώσουμε το πίσω μέρος λοιπόν. Πάμε. Λοιπόν, η μεριά που θα ξεκινήσουμε είναι η πίσω δεξιά. Λοιπόν, αυτή εδώ πέρα. Και ξεκινάμε σιγά σιγά. Στόπερ, αυτό θα βγει. Λοιπόν, αυτό που θα χρησιμοποιήσουμε σήμερα θα είναι αυτά εδώ πέρα τα horse plates, τα οποία έχουμε παραγγείλει από το ίντερνετ, και αυτές είναι οι βίδες. Στην ουσία αυτά εδώ πέρα μπαίνουν εδώ και το άκρο σηκώνεται κάποιες ίντσες. Επίσης εδώ πέρα μέσα θα αλλάξουμε, έχει δύο γρανάζια, ένα έξω και ένα μέσα, τα οποία είναι με καρέ. Θα ανεβάσουμε το μέσα ένα δόντι, γιατί το μέσα με το έξω έχει διαφορά. Οπότε στην ουσία θα χαμηλώσουμε πολύ το αυτοκίνητο και από εδώ, από τον άξονα μέσα στο κέντρο και εδώ. Οπότε και θα έχει διαδρομή για να δουλεύει η ανάρτηση και θα χαμηλώσει. Πάμε να συνεχίσουμε. Αυτό εδώ πέρα πρέπει να βγει και μας κάνει λίγο χώρο. Οπ. Να το, έτοιμο. Το μπούλο, πέταμε. Μέρα νούμερο 2. Ακόμα δουλεύουμε πάνω στο πίσω δεξιά άκρο, αυτό που ξεκινήσαμε χθες, διότι οι βίδες εδώ πέρα δεν λύνανε. Τελικά βρήκαμε ένα αερόκλειδο από φορτηγά μεγάλο. Καταφέραμε και λύσαμε τις βίδες για να βγει το άκρο έξω. Οπότε στην ουσία, εντάξει, είμαστε λίγο εκτός χρόνου, αλλά θα προχωρήσουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τη συνέχεια, τι θα κάνουμε. Λοιπόν, και όπως βλέπουμε εδώ πέρα έχουμε λύσει 1, 2, 3, 4. Θα λύσουμε την τίζα του χειροφρένου που είναι από μπροστά, ώστε να την τραβήξουμε λίγο πίσω και να κατεβεί το άκρο κάτω, για να μπορέσουμε να δουλέψουμε. Έτσι κάπως. Λοιπόν.
Έτοιμο. Είναι ότι βγάλαμε αυτό εδώ πέρα προς τα έξω, το ανεβάσαμε ένα δόντι από τη μέσα μεριά και το ξαναβάλαμε πάνω. Οπότε στην ουσία η ανάρτηση ξεκινάει από εδώ. Αυτό θα μας δώσει κάποιο χαμήλωμα. Μπορούμε να το κάνουμε ακόμα ένα δόντι, αλλά μετά μπορεί να βρει και εδώ πέρα πάρει ανάρτηση όταν το αμάξι είναι φορτωμένο. Στην ουσία το αμάξι όμως δεν θα φορτωθεί ποτέ και μπορούμε να το δώσουμε ένα δόντι ακόμα. Νομίζω θα το αφήσουμε εδώ πέρα για αρχή και βλέπουμε. Έτοιμος. Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε τελειώσει εδώ πέρα τη μια μεριά από το αυτοκίνητο. Έχει χαμηλώσει ήδη. Δεν το βγάλαμε βίντεο γιατί η κάμερα μας τελείωσε από μπαταρία. Τώρα έχουμε ξεκινήσει να δουλεύουμε. Δεν θα σας το δείξω ακόμα. Θα το δείτε και τις δύο τις μεριές κατεβασμένες. Τώρα συνεχίζουμε και δουλεύουμε στη μεριά του οδηγού. Οδηγό. Ναι. Πίνω. Και έχει ξεκινήσει ήδη το λύσιμο. Ξαναλύνουμε τις 4 βίδες εδώ. Θα βγάλουμε αυτές εδώ τις 4. Στην προηγούμενη μεριά είχε ένα πρόβλημα το αυτοκίνητο. Αλλάξαμε, μισό λεπτό για να σας δείξω, δύο λάστιχα που είναι τα παλιά του. Λοιπόν, αυτά εδώ τα λάστιχα είναι. Λοιπόν, είχε δύο λάστιχα. Βασικά τα Volkswagen εδώ πέρα τα φαίνα και τα δύο. Έχουν κάτι λάστιχα που μπαίνουν εδώ από μέσα, δύο κουλούρια. Αυτά τα αντικαταστήσαμε γιατί ήταν πολύ φαγωμένα. Να δείτε λίγο την πατούρα, είναι σαν αυγό. Έχει το δείτε στο φως πως είναι. Τα αντικαταστήσαμε. Οπότε έχουμε πάρει τα κενά που έχει μέσα αυτός ο άξονας, ας πούμε. Τέλεια. Σας έδειξα και την κατεβασμένη μεριά, αλλά δεν πειράζει. Είναι λίγο χαμηλά αρκετό. Ή θέλει να χαμηλώσει κι άλλο. Θα δούμε. Εδώ είναι το πρώτο αερόκλειδο που έχουμε για τα φορτηγά και αυτό δεν λύνει. Ούτε και άλλο, και αυτό εδώ πέρα λύνει. Οπότε παίζουμε με μοχλό, μανέλα και Άγιος ο Θεός. Και το ξαπατρί και σταυρό. Τέσσερις κινήσεις πιο μαγικές. Έτσι, μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Και ξεκινάς. Εδώ η μαγική κίνηση νίντζα. Wow, έτοιμο! Εδώ, μαγκώνεις καλά. Μαγκώνεις εδώ κάνε. Ένα, δύο, τρία. Οπα, εντάξει. Και τώρα μπορούμε να βάλουμε λίγο το αερόκλειδο να δούμε τι θα γίνει. Μπαθ. Όχι ακόμα. Σαπίλα. Λοιπόν, εδώ το έχουμε ανεβάσει ένα δόντι. Βλέπετε λίγο τη διαφορά. Μπορεί να κατεβεί και άλλο δόντι, απλά μετά μικρή η απόσταση και αυτό θα χτυπάει πάνω. Οπότε νομίζω ότι ένα δόντι είναι αρκετά καλά. Αφού ούτως ή άλλως θα βάλουμε την πλάκα και θα ανεβεί πιο ψηλά από εδώ. Οπότε σφίγγουμε ξανά αυτές εδώ τις 15 βίδες και είμαστε μια χαρά. Και συνεχίζουμε πίσω με αυτό. Πάμε. Μέχρι που χαμηλώνει. Εδώ βρίσκεται το δεύτερο. Okay. Ναι. Αυτό εδώ πέρα θα το καθαρίσουμε λίγο μετά. Θα κόψουμε. Αυτό εδώ πέρα πρέπει να κοπεί. Θα φύγει αυτό τελείως. Ναι, ρε. Όλο. Και έτσι θα έχει χώρο για να μην κάνει γκάπ στις λακκούβες. Γιατί θα φτάσουν πολύ κοντά αυτά τα σημεία. Το λάστιχο προφανώς δεν μπαίνει. Ωραία, πάμε, συνεχίζουμε τώρα. Μπει μέσα εδώ το λάστιχο.
Ωραία, επίσης τώρα πρέπει να λύσετε τη βίδα τη 17 από εδώ πέρα κάτω για να ανεβοκατεβαίνει αυτό άνετα, ώστε να κεντράρετε τις βίδες, αν τα καταφέρετε να το κεντράρετε, γιατί αυτό εδώ πέρα είναι καλό με να χαμηλώσει, αλλά είναι, επειδή το πήραμε από Αγγλία, θα το πούμε και στα αγγλικά, είναι for the putz. Δηλαδή, εντάξει, αυτό θα σε βγάλει την ψυχή να το βάλεις. Άμα καταφέρεις και βρεις τρύπα, γράψε με. Μία μέρα, μία πλευρά θέλει. Λοιπόν, βρισκόμαστε στην τρίτη μέρα εργασιών στο αγροτικό που βλέπετε πίσω μου. Και σήμερα τελειώσαμε, έτσι, στην ουσία 2,5 μέρες που χρειαστήκαμε για να τελειώσουμε την πίσω ανάρτηση. Πίσω είναι όλα έτοιμα σφιγμένα, έχουμε χαμηλώσει και τις δύο πλευρές πλέον και σε λίγο θα σας δείξουμε πόσο έχει χαμηλώσει το αυτοκίνητο στην πίσω του πλευρά. Λοιπόν, μένουν κάποιες τελευταίες βίδες να σφίξουμε και μετά θα το κατεβάσουμε. Πάμε! Ω, γιατί, τόσο πολύ. Δεν ξέρω. Δεν βγαίνει ο γρίλος. Δεν βγαίνει ο γρίλος, ρε μαλάκα. Σήκωσε. Μαλάκα, βάλε λίγο κάπου στο... Ούτε στον πάση μηχανής μπαίνει. Α, όχι, εντάξει. Κάτσε. Αυτό τι φάση τώρα, ρε μαλάκα. Τι. Για χαμηλώσε. Για σήκωσε λίγο να δούμε τι γίνεται. Τι να σηκώσει με το άλλο. Όχι, μα μια χαρά είναι. Να το! Να τέσσερα! Εντάξει, νομίζω ότι είναι ίσως το πιο. Κάτσε, δεν θέλει να φαίνεται το όνομα σας. Α, ναι. Ναι. Αυτό νομίζω ότι είναι ίσως το πιο χαμηλό TAV2 που έχουμε κάνει ποτέ. Ας μετρήσουμε λίγο έτσι. Πόσο χαμηλά μπορεί να φτάσει, λοιπόν. Ορίστε, είναι στους 9 πόντους από το έδαφος. Η εξάτμιση είναι στους 10, τέλεια. Όχι 10, πάρα λίγο παραπάνω, 9. Ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι, παιδιά, το χαμήλωμα στο εργαλείο. Απολαύστε λίγο το stance. Πιο low δεν γίνεται, απλά πιστεύω. Αν έχετε δει άλλο πιο low, στείλτε comments από κάτω το link να το δούμε κι εμείς. Με ελληνικές πινακίδες τουλάχιστον. Εντάξει, το εξωτερικό ξέρουμε, κουμπάνε κάτω, δεν περνάει ούτε 2 ευρώ. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, μέχρι εδώ μπορούμε να πάμε. Λοιπόν, έχουμε τελειώσει το πίσω. Βλέπετε, το αμάξι είναι τελείως άρρωστο. Μπροστά έχει ένα. Είναι ψηλό φυσικά ακόμα. Και τώρα, στο επόμενο επεισόδιο, θα σας δείξουμε πώς χαμηλώνουμε τον μπροστά. Μέχρι να κάνουμε τις εργασίες και να τραβήξουμε το αντίστοιχο βίντεο, θα σας κάνω spoil μόνο αυτό και θα τελειώσει το βίντεο εδώ. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Και το spoil δώρο.